Δεύτερη ημέρα του ένατου διεθνούς meeting ρυθμικής γυμναστικής του Καλαμάτας ΚΑΠ και το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους τελικούς στο σύνθετο ατομικό και ομαδικό. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 6. Χθες έγιναν στο ατομικό τα δύο πρώτα όργανα και οι αθλήτριες είχαν χωριστεί σε δύο γκρουπ. Επίσης έγινε το ένα όργανο στο ανσάμπλ. Χθες η ανανεωμένη ομάδα του Ανσάμπλ τα πήγε περίφημα στον πρώτο της επίσημο αγώνα επί ελληνικού εδάφους. Τα κορίτσια πήραν την πρώτη θέση στο πρόγραμμα με τις 10 κορίνες. Βαθμολογήθηκαν με 27.150. Στη δεύτερη θέση ήταν η ομάδα της Λευκορωσίας με 26.550 και τρίτη Βουλγαρία με 26.200. Σήμερα η Εθνική Ανσάμπλ διεκδικεί το χρυσό μετάλλιο στο σύνθετο. Θα παρακολουθήσουμε αργότερα την προσπάθεια των κοριτσιών στο δεύτερο όργανο, στα τρία σχοινάκια και τις δύο μπάλες. Σε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, όπου τα κορίτσια πήραν το χάλκινο μετάλλιο, η ομάδα έχει ανανεωθεί. Παρέμειναν η Ειρήνη Αϊντιλή και η Κλέλια Πανταζή και στη σύνθεσή της προσθέθηκαν οι νέες που προέρχονται κυρίως από την Εθνική Νεανίδων, Βαρβάρα Μαγνίσαλη, Χαριτίνη Ιωάννου, Ιουλία Λάζου και Αναστασία Κάγιου. Η προπονήτριά τους, Μαρίνα Φατέεβα και η χορογράφος Βάσο Καλαμποκά, προχώρησαν και σε αλλαγές προγραμμάτων. Έτσι, στις 10 κορίνες, τη συνοδεύει η μουσική των Heroes of the Hammond με το κομμάτι All About My Girl και στα τρία σχοινάκια και δύο μπάλες το Jesus Christ Superstar του Andrew Lloyd Webber. Εμείς παρακολουθούμε το τρίτο όργανο στο ατομικό. Η αθλήτρια που βλέπετε είναι η Νάντια Λούτς από την Ελβετία που ολοκλήρωσε το πρόγραμμά της στο Στεφάνι. Χθες πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε η 7η Ολυμπιονίκη του Σίδνεϊ και μεγάλη μας ελπίδα για περισσότερες διακρίσεις στο μέλλον, Μορφούλα Ντόνα. Η 16χρονη πρωταθλήτριά μας μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων οργάνων βρίσκεται στην τρίτη θέση με 53.382 βαθμούς πίσω από τη Λευκορωσίδα Έλενα Τκατσένκο που έχει 54.907.